Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kina Guide εδώ στο Multi Culti Unboxing. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα βιντεάκι έτσι για αγορές από την Κίνα, οπότε τι καλύτερο, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είναι σε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, πόσες είναι, να κάνουμε έτσι ένα βιντεάκι, να πούμε κάποια πραγματάκια, να σας προτείνω κάποια έτσι προϊόντα για να αγοράσετε τώρα για τις γιορτές και να σας ξαναναφέρω τους τρόπους αποστολής, γιατί πάρα πολλά μηνύματα έρχονται και στο κανάλι και στο Instagram. Θέλετε κάτι να πάρετε και πελαγώνετε με τους τρόπους αποστολής και πώς πρέπει να το πάρω, από πού πρέπει να το πάρω και όλα αυτά. Κάποιος τώρα θα πει, άργησες ρε μας τώρα να πούμε τα Χριστούγεννα σε 2 εβδομάδες είναι, δεν προλαβαίνω αυτό που θα μου δείξεις να το έχω για τα Χριστούγεννα. Ξέρουμε πολύ καλά, όπως και για μένα ισχύει το ίδιο, ότι λεφτά τώρα ακόμα δεν έχουμε, να είμαστε λίγο πιο ωραίος. Δεν έχουμε λεφτά τώρα έτσι λιγάκι να είμαστε πιο άνετοι. Τα λεφτά που πέφτουν από κανένα δώρο, από καμιά γιαγιά, κάτι έτσι λίγο να είμαστε πιο άνετοι, να έχουμε κάνα 100 ευρώ, κάνα 50 ευρώ, κάνα 200 ευρώ, έτσι παραπάνω λίγο, να κάνουμε κάποιες έτσι αγορές και για τον εαυτό μας, έτσι και για φίλους, για αγαπημένα πρόσωπα. Είναι και γύρω στις 20 Δεκεμβρίου με τα δώρα και με όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι έχεις χρόνο μέχρι τότε, σίγουρα δεν θα το παραλάβεις, θα το παραλάβεις από τη νέα χρονιά. Αυτό που θα παραγγείλεις τις επόμενες μέρες, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί τότε θα έχεις, μετά από λίγο καιρό, θα έχεις τα λεφτά για να κάνεις την αγορά σου. Πάμε όμως να σας πω έτσι κάποια πραγματάκια που θα σας βάλω για όλα αυτά που θα σας πω από κάτω και για ακόμα περισσότερα. Θα σας βάλω από κάτω link από τα διάφορα έτσι κοινοζωμάγαζα για να αγοράσετε. Ό,τι σας λέω είναι δοκιμασμένο από μένα, το έχω δει πολλές φορές, οπότε είναι όλες safe επιλογές όσον αφορά το προϊόν που σας λέω να αγοράσετε. Πάμε στη μεγαλύτερη έτσι. Πιο πολλές έτσι ερωτήσεις που δέχομαι είναι για τα κινητά τα Xiaomi. Πάρα πολύ μου συγκρίνεται Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 με το Mi Alpha 2, Mi A8 και όλα αυτά. Εμένα η άποψή μου, όπως σας έχω πει και στα βίντεο που έχω κάνει για αυτά τα κινητά, είναι ξεκάθαρη. Π.χ. άμα θέλεις καλή κάμερα και δεν σε ενοχλεί το Android One και έχεις καλές επιδόσεις με το Snapdragon 660 που έχει το Mi Alpha 2 αλλά έχει μικρή μπαταρία, πας στο Mi Alpha 2 που βγαίνει εκεί στα 180 ευρώ, 200 ευρώ. Προτείνω να πάρεις την έκδοση εννοείται ότι 4 GB RAM και 64 GB αποθηκευτικό χώρο, γιατί δεν έχει microSD και με τα 32 GB θα είναι ελάχιστος ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης. Αν όμως θέλεις, επεξεργασία όπως είναι ο Snapdragon 636, θέλεις το headphone jack, θέλεις microSD και έχει μια πάρα πολύ καλή και αξιόλογη καμερούλα και λίγο πιο οικονομικό, πας στο Redmi Note 6 Pro ή στο Redmi Note 5. Όπως είπα και στο τελευταίο βίντεο που ανέβασα αυτή την εβδομάδα, είναι ανάλογο το budget σου. Άμα δηλαδή σου φτάνουν να πάρεις το Redmi Note 6 Pro, πάρ' το αυτό. Αν δεν σου φτάνουν και έχεις 10-20 ευρώ λιγότερο που θα βάλω κουπονάκια και για το Redmi Note 5, δεν θα καταλάβεις μεγάλη διαφορά. Η πιο μεγάλη διαφορά για μένα είναι η οθόνη και με το Redmi Note 6 Pro που έχει το notch στην οθόνη και έχει και πιο λίγο, εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, καλύτερη έτσι ποιότητα οθόνης, αλλά σε όλα τα άλλα το κινητό είναι κατά μεγάλο ποσοστό είναι ίδιο. Οπότε αυτό για τις έτσι πολλές ερωτήσεις που παίρνω. Το άλλο με τα γκατζετάκια, εννοείται Mi Band 3, το Amazfit Pace, τώρα μου πεις εσύ και τα φοράς και τα δύο, έκανα χθες γυμναστική οπότε το ξέχασα στο χέρι, και τα δύο θα σας βάλω από κάτω link για να το αγοράσετε. Ακουστικάκια, ηχιάκια, άλλες χαζομαρούλες, TV box. Όλα αυτά θα σας έχω από κάτω link για να μπορέσετε να το αγοράσετε. Όλα είναι δοκιμασμένα, όλα και τα πιο πολλά τα έχω χρησιμοποιήσει εγώ, αλλά και πάρα πολλά που τα βλέπω από διάφορους έτσι φίλους με διάφορα κανάλια στο YouTube. Να σας πω πριν ξεκινήσουμε ότι από το AliExpress δεν παίρνουμε κινητό. Εγώ προσωπικά δεν το προτείνω, γενικά δεν προτείνω να πάρεις κάτι ακριβό. Κάνω πάρα πολλές αγορές από το AliExpress, αλλά είναι μέχρι εκεί τα 10, 15, βαριά 20 ευρώ, δηλαδή να είμαι στο όριο για τα συνόδευτα, για τα δεματάκια τα οποία δεν χρειάζεται, δεν έχεις πρόβλημα με το τελωνείο. Πάμε όμως να σας πω εντάχει, γρήγορα το τι πρέπει να προσέξετε. Βασικά ξεκινάμε με το PayPal. Κάνουμε PayPal τη χρεωστική μας κάρτα, την κάρτα που έχουμε. Πάμε παρακάτω. Μετά το PayPal, από πού θα αγοράσεις. Εγώ συνιστώ και Banggood και Gearbest για να πάρεις τα πραγματάκια σου και από το AliExpress. Είναι αυτά τα τρία μαγαζιά εισαγωγικά να πω, τα οποία έτσι διαλέγω εγώ. Πάμε τώρα στους τρόπους αποστολής. Όταν θα πάρεις τη θηκούλα σου, τα ακουστικάκια σου, κάτι φτηνό μέχρι 10, 15 ευρώ, 5 ευρώ, 3 ευρώ, εγώ προσωπικά άμα δεν θέλω να δώσω για register, το track number να έχω να ξέρω ακριβώς πότε θα μου έρθει και να μου έρθει λίγο πιο γρήγορα από το unregister, επιλέγω το register τρόπο. Αυτό είναι μέχρι τα 20 ευρώ,
το απλό, το register, China Post, Singapore Post, μέχρι 20 ευρώ δεν έχεις κανένα πρόβλημα να σου έρθει και δεν θα έχεις και κανένα τελωνείο. Όταν εμένα κάτι είναι φτηνό, π.χ. παράγγειλα κάτι στον φίλο μου στο Techaholic που έδειξε κάτι ακουστικά για στυλ AirPods της Apple που κάνανε 5 ευρώ, επειδή δεν με νοιάζει πότε θα μου έρθουν και πώς θα είναι, τα βάλα με register. Unregister σημαίνει ότι στο αφήνει ο ταχυδρόμος στην πολυκατοικία σου, όπως αφήνει τα γράμματα και το παρατάει και δεν τον νοιάζει το τι θα γίνει. Το register σημαίνει ότι πρέπει με υπογραφή σου να παραλάβεις το δέμα όταν θα σου έρθει. Και άμα δεν είσαι στο σπίτι, θα σου αφήσει ο ταχυδρόμος μια ειδοποίηση στην πολυκατοικία και πέρα στο θηροτηλέφωνο να πας από το ΕΛΤΑ της γειτονιάς σου να το παραλάβεις. Αυτά με το register και το unregister. Τώρα πάμε στην περίπτωση που θες να πάρεις κάτι πιο ακριβό, ένα κινητό, κάτι, ένα TV box, μια καμερούλα, κάτι έτσι παραπάνω από τα 20 ευρώ. Οι τρόποι αποστολής είναι συγκεκριμένοι από Banggood που συνιστώ εγώ, επειδή είναι και το πιο γρήγορο και το πιο, έτσι να το πω, ασφαλές. Πάντα έρχεται μέσα σε 2 εβδομάδες το Priority Direct Mail του Banggood. Χρησιμοποιούμε αυτό όταν θέλουμε ένα κινητό από τον Banggood. Τελείωσε. Τώρα αν τα θέλεις να πάρεις ένα TV box, 5 χαζομαρούλες και βγαίνει το ποσό σου γύρω στο 50 ευρώ, πάλι θα το πάρεις με Priority Direct Mail για να σου έρθει κανονικά, για να μην έχεις κανένα θέμα με το τελωνείο. Γενικά από τον Banggood, ό,τι είναι πάνω από 30, από 20 ευρώ, 25 ευρώ, επιλέγεις Priority Direct Mail για να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε τώρα στο Gearbest. Στο Gearbest η διαφορά είναι ότι έχει και το Belgium Register Post, το οποίο επιλέγεις, δηλαδή π.χ. για μένα το Mi Band το 3, όταν το παράγγειλα και αυτό που είχα κάνει έτσι το giveaway και το δικό μου, τα είχα παραγγείλει από το Gearbest με το Belgium Post να μου έρθουν εδώ στην Κύπρο. Το καλό με το Belgium Post, ξεκινάει το track number να σου δείχνει ότι έρχεται από την Ολλανδία. Οπότε όταν το βλέπει ο LTG's και στην Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο, λέει ξεκινάει το δεματάκι από το Βέλγιο, οπότε είναι ευρωπαϊκής αποθήκης συσσαγωγικά, οπότε δεν έχεις κανένα θέμα με το τελωνείο. Αυτό για κάτι, για ένα κινητάκι, για ένα κάτι φτηνούλικο, 20, 30, 40 ευρώ. Και για κινητά πολύ το παίρνουμε το Belgium Register, αλλά εγώ προσωπικά π.χ. παράγγειλα τώρα τη Xiaomi το TV Box, το οποίο το παράγγειλα από το Gearbest, το παράγγειλα με EU Priority Line, το οποίο έρχεται μέσω Γερμανίας. Είναι πιο αργό από το Priority Direct Mail του Banggood, αλλά είναι μέσω, το δείχνει στο σύστημα ότι ξεκινάει από τη Γερμανία, οπότε δεν θα έχεις κανένα θέμα με το τελωνείο. Οπότε αυτές είναι οι βασικές αρχές. Όταν είναι κάτι μέχρι 20 ευρώ, δεν μας απασχολεί από που με τι τρόπο αποστολής θα το παραγγείλουμε. Όταν είναι πάνω από 20 ευρώ, είπαμε από τον Banggood μόνο με Priority Direct Mail και από το Gearbest με Belgium Register ή EU Priority Line. Έχει για το Netherlands εκεί στην επιλογή στο Priority Line, έχει δύο επιλογές και τα δύο λειτουργούν εξίσου καλά. Αυτά είναι τα βασικά για να αγοράσεις από την Κίνα. Από το AliExpress, όπως είπα, εγώ παίρνω θικούλες, παίρνω τις χαζομαρούλες, οπότε δεν με νοιάζει με τι τρόπο αποστολής θα επιλέξω. Βάζω, επειδή είναι κάτω από 15-20 ευρώ, βάζω τον free τρόπο αποστολής που μου δίνει το κατάστημα, δηλαδή δεν πληρώνω παραπάνω να πάρω μια θήκη που κάνει 2 ευρώ και να πληρώσω άλλο 1,5 ευρώ για να το έχουμε register, να το έχουμε track number, δεν με απασχολεί. Και το τελευταίο, να ξέρετε γιατί πάρα πολλοί φίλοι έτσι με είπατε, μου άργησε το δέμα και όλα αυτά, μπορεί τώρα στις γιορτές λίγο να αργήσουν παραπάνω τα δεματάκια, για το λόγο ότι είναι γιορτές, είναι αρκετές οι αργίες, είναι και λιγότερο το προσωπικό στα ταχυδρομεία, οπότε άμα τον προηγούμενο καιρό κάτι έκανε 20 μέρες, 25 μέρες, τώρα μπορεί να κάνει 30-35, αλλά θα σου έρθει. Άμα δεν σου έρθει, μέσα σε 2 μήνες από τη στιγμή που σου στείλαν το track number, δηλαδή ότι σου στείλαν το προϊόν, έχεις δικαίωμα μετά από 2 μήνες, άμα δεν σου έχει έρθει το μέσα από το track number να φάνει ότι δεν σου έχει έρθει το δεματάκι σου, έχεις το δικαίωμα, το δεματάκι θεωρείται χαμένο και μέσω του PayPal, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μέσω του PayPal κάνεις dispute και παίρνεις πίσω τα λεφτάκια σου. Και κάτι τελευταίο, δεν πληρώνουμε ποτέ το insurance και στο Banggood και στο Gearbest, δεν έχουμε κανένα λόγο να επιλέξουμε το insurance, γιατί αυτή την ασφάλεια που λέμε στο δεματάκι μας την παρέχει δωρεάν το PayPal. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, έτσι με έναν οδηγό αγοράς για προϊόντα τώρα και για τα δωράκια που θέλουμε να κάνουμε τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι ερωτήσεις έχετε από κάτω, ξέρετε με χαρά μου σε απαντάω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye!